Κωνσταντίνης Σαββίδης, Μίσας Βατμανίδης, Μελισσουργός. Ας δούμε πρώτα την προσπάθεια αυτή για τον Εχήμα. Γκόλα! Σαββίδης 1-0 πρώτο λεπτό. Γιώργο Σαββίδης, ούτε καν σίδες δεν πρόλαβα καν να σας πω. Πρώτα δευτερόλεπτα, πρώτο λεπτό στην αναμέτρηση. 1-0 Γιώργος Σαββίδης ανοίγει τον δίκτυο σκορ στη δεξιά μεριά της εστίας του Χινάκη. Οι γηπεδούχοι στην πρώτη τους προσπάθεια απειλής επί της άμυνας των Ποροίων σκοράρει ο Φωτιάδης Ιωακήμ. Σαββίδης μπήκε στην περιοχή, γυρίζει την μπάλα, ο Χινάκης πέφτει, μαζεύει. Τη φέρει στη μεσαία γραμμή, ο Λατροβαλίεφ προς τον Ανδρίκο. Ο Ανδρίκος είναι πολύ γρήγορος, θα μπει στην φάση. Έχω την εντύπωση πρόλαβε να τσιμπήσει την μπάλα. Σαββίδης. Σιαμπλίδης στο γέμισμα στη μικρή περιοχή σου. Γκολ! Άρα πολύ ωραία Γκόγκας. Μισό γκολ ή ασίστ στη σέντρα του Σιαμπλίδη. Ο Γκόγκας στην κίνηση θα σουτάρει στα αριστερή μεριά της εστίας του Χινάκη. 2-0 στο 8 ή του Ηρακλή Χυμάρου προηγούνται των Ποροϊών. Στο φάουλ φιλοξενούμενοι λίγο έξω από την περιοχή. Το σούτ από τον Μπεκόκοφ στην αγκαλιά του Ρουστάνη. Με το Μίσα. Κοφτεί στον Μίσα. Ο Μίσα θα δει τον Γιούρι. Το σούτ του Γιούρι. Άστοχο. Συρτό σούτ. Άστοχο. Κάθε του Πρασιάδη από τα αριστερά. Μίσα. Θέλει να γυρίσει. Καταφέρνει σε δεύτερο χρόνο να γυρίσει. Όμως η μπάλα κόβεται από το Στεφανίδη περαιτέρω σε πλάγιο. Πρόλαβε την μπάλα, τη γυρίζει στον Σιαμπλίδη. Εδώ Κώστας Σιαμπλίδης βγάζει και την εσέντρα στο πέναλτι, κόβεται. Κιούρι βγάζει και την εσέντρα από κοντά. Βατμανίδης Μίσας. Εδώ η σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι, δεν υπάρχει επερχόμενος Χυμαριώτης από πίσω. Σιαμπλίδης πρόλαβε και πέρασε μάλιστα τον αντίπαλο. Βγάζει και τη σέντρα στο πέναλτι. Για να δω την επιλογή εδώ. Γκιούρι από κοντά ο Γκόγκας. Αρχικά νομίζω ο Γκιούρι πρέπει να είναι. Μετά ο Γκόγκας χάνει την ευκαιρία αυτή στο 19. Εδώ Σαββίδης αντεπίθεση. Στην πλάτη για να βγει ο Γκιούρι. Έχει διαγνώσει τη φάση ο Χινάκης. Γκιούρι πέρασε από τα δεξιά. Γυρίζει. Κόρνερ. Νομίζω ο Ρουστάνης τελειώσει τη φάση. Όντως βγαίνει. Υπάρχει και επιθετικό φάουλ, την κούρσα του Ανδρίκου. Μπεκόκοφ γεμίζει, η παρέμβαση μπροστά από τον Ρουστάνη, του Κουθουρίδη, του Γιάννη Κουθουρίδη, δεν υπάρχει offside. Πρασιάδης γεμίζει, Γκόγκας κατεβάζει, εντός περιοχής ο Γκόγκας, ελιγμός του Γκόγκα, πέρασε από τον αντίπαλο, βγάζει δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά. Στο πρώτο δοκάρι από τον Σαββίδη, μεγάλη ευκαιρία και για τον Χήμαρο για περαιτέρω διεύρυνση του σκορ. Η σέντρα και εδώ μεγάλη ευκαιρία και πάλι από το γύρισμα του Πέγκα, τη σέντρα από τα δεξιά. Ο Πέγκας δεν βρήκε εστία, η μπάλα πήγε πιο δεξιά από το αριστερό δοκάρι του Ρουστάνη και περαιτέρω παρέμβαση του συμπαίκτη του έξω. Γιούρι. Ο Τιάδης, η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Απέναντι ο Λατροβαλίεφ, Ανδρίκος με το Βατμανίδη. Γυρίζει ο Ανδρίκος και ο Ρουστάνης. Ο Ρουστάνης μπροστά από τον Λατροβαλίεφ, εξ επαφής, μπλοκάρει την μπάλα στο κοντινό πλασέ του Λατροβαλίεφ και τραβαστεί ο γκολκίπερ των γηπεδούχων. Το φάουλ εκτελέστηκε στην περιοχή. Έχω την εντύπωση ότι που κρύο και να υπάρχει επιθετικό φάουλ. Λατροβαλίεφ. Με τον Ανδρίκο θα παίξουν το 1-2. Εδώ τον Ανδρίκο, ο οποίος μπαίνει στην περιοχή. Γυρίζει. Αυτό που επιχειρεί όμως είναι πολύ χλιαρό. Προλαβαίνει την μπάλα. Ξαναμητρούδης. Κοφτεί πάσα στο Μίσα. Στην περιοχή ο Μίσα στα σουτάρι. Άστοχα. Συμπληρώνουμε το 45 λεπτό. Μητρούδης, Γκιούρι,
Τη σηκώνει για τον Σαββίδη. Σαββίδη στο ύψος του πέναλτι, τον προλαβαίνει ο Χινάκης. Φάου λοιπόν στο τείχος. Έρχεται το Φιόρι, το σούτ στη συνέχεια από τον αρχηγό τον Εγκούλα, άου την μπάλα. Κόρνερ το οποίο εκτελέστηκε. Σέντρα του Τανάσοφ στο δεύτερο δοκάρι. Βγήκε ο Ρουστάνης με τις γροθιές, αλλά υπάρχει απόκρουση κόρνερ από συμπαίκτη του. Το κόρνερ εκτελέστηκε. Ο Ρουστάνης από κοντά μαζεύει την μπάλα και επιθετικό φάουλ από τον Κουθουρίδη. Μπαλιά του Μελισσουργού καταδιώκει ο Γκιούρη. Την πρόλαβε. Μπάλα γυρίζει στο Χινάκι, ο οποίος κατά ανάγκη την απομακρύνει με τα πόδια. Γκιούρη στο κόρνερ, εκτελεί στο πρώτο δοκάρι, απομακρύνει ο Παπαδόπουλος. Το σούτ από τον Ήλια Βατμανίδη, άστοχο. Σαββίδης προς τον Μίσα. Μίσας εδώ στην περιοχή. Η σέντρα απέναντι. Μεγάλη ευκαιρία ο Γκιούρη. Λάθος. Λατροβαλίευ στα πλάγια Ατανάσοφ. Θα σουτάρει ο Ατανάσοφ στην κίνηση. Άστοχα. Παπαδόπουλος γεμίζει. Εδώ θα βγει τέτα τέτ. Ο Ανδρίκος, ο οποίος θα χάσει μια μοναδική ευκαιρία. Δεν υπάρχει offside. Είναι out η φάση αυτή σε τέτα τέτ του Ανδρίκου. Πλάγιο εκτελέστηκε. Πέφτει ο Ρουστάνης και μαζεύει. Ο Φωτιάδης ο Ιακίμ. Γκιούρη. Γκιούρη πέρασε. Βγάζει και τη σέντρα και η μπάλα περνάει. Έρχεται να σουτάρει ο Σαββίδης. Μαντζιάρη στο σούτ του Μαντζιάρη, άστοχο. Πάρε το δοκάρι για του Ρουστάνη. Πρασιάδης, η μπάλα κοντράρει. Ατανάσοφ. Μπήκε στην περιοχή ο Τανάσο από τα πλάγια, γυρίζει την μπάλα για να δω τον Μπεγκόγκοφ από την κόντρα, ευνοημένος ο Ρουστάνης. Γρήγορα, γρήγορα. Λάθος η επιστροφή. Γκιούρη, Γκιούρη, δοκάρι, σιρτό διαγώνιο σούτ. Κάθετη, πολύ καλή, offside. Τον Μαντζάρη. Υποδείχνει στη θέση offside ο Μαντζάρης. Θεοδωρίδης. Από την κόντρα ευνοημένος ο Κοσμόπουλος. Μπαλιά για το Σαββίδη. Τέτα τέτ του Σαββίδης. Σαββίδης στην περιοχή τέτα τέτ. Θα δω την επιλογή. Γκολ. Πήρε στην κούρσα τον Γκούλα. Κατάφερε. Σκόραρε. Μπροστά από το Χινάκι τον Μπλάσαρ εύστοχα. 3-0. Και βγαίνει να πανηγυρίσει. Σφίριξε ταυτόχρονα τη λήξη ο Μαγής. Έτσι ο νεαρός βγαίνει από το παιχνίδι και πάει στην κερκίδα να πανηγυρίσει. Βγήκε στην κερκίδα ο νεαρός ο Γιώργος Σαββίδης. Δύο γκολ απόψε. Τα πανηγύρια του λοιπόν στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. 3-0. Τελικό αποτέλεσμα. Ο Χήμαρος επικράτησε της ομάδος του Διγενή Άνω Ποροίων με τον γκολ στο 92.